Νομίζω δικαιολογημένα είμαστε με τον Δημήτρη. Έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Πάντως το βασικό, Δημήτρη, έχει να κάνει ότι η ομάδα αντέδρασε. Η ομάδα διόρθωσε πράγματα που χθες μας στεναχώρησαν. Και αν μπορούμε να πούμε για κάτι για το σημερινό παιχνίδι, είναι ότι ενώ δείχνατε να καθαρίζετε το παιχνίδι, τελικά το δυσκολέψατε και πάλι. Εντάξει, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από το σημερινό μάτς είναι ότι σήμερα ήμασταν όλοι μια ομάδα. Όλοι οι παίχτες που είμαστε στον πάγκο, και αυτοί που παίζανε και αυτοί που ήταν απ' έξω, στηρίζαμε τους συμπαίχτες μας. Παίξαμε ομαδικό παιχνίδι. Παλέψαμε καλύτερα στην άμυνα. Στην επίθεση βγάλαμε κάποιες καλές επιλογές. Το παιχνίδι έγινε ντέρμπι γιατί και η Ιταλία είναι μια καλή ομάδα. Ο Χάκετ σήμερα έβαλε πάρα πολλούς πόντους. Έκανε πολύ καλό μάτς και μπράβο του. Αλλά το βασικό είναι ότι εμείς καταφέραμε και κερδίσαμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Και σίγουρα στο ευρωπαϊκό θα υπάρχουν τέτοια παιχνίδια δύσκολα. Δημήτρη, πες μου λίγο τι διεμήθη μεταξύ σας χθες το βράδυ μετά από το παιχνίδι. Εντάξει, δεν γίνεται να χάνουμε από τη Γεωργία. Χωρίς να θέλω να τους να τους μειώσω. Αλλά δεν γίνεται να χάνουμε τη Γεωργία μέσα στο γήπεδό μας. Είναι κάτι απαράδεκτο. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι καλό για την εθνική μας ομάδα. Δεν της αξίζει. Και νομίζω η εμφάνιση που κάναμε χθες δεν αξίζει ούτε σε εμάς, γιατί δεν είμαστε τόσο κακοί παίχτες. Πιστεύω πως όλοι μαζί τα βρήκαμε, είπαμε κάποιες κουβέντες και σήμερα ήμασταν καλύτεροι. Δεν ήμασταν καλοί, πάρα πολύ καλοί, αλλά ήμασταν καλύτεροι από χτες. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Daniel, you tried a lot, you came back in the game, but you lost at the extra time. Why you think? Details, you know, we gave up two big threes, one to Sloukas. Kalates scored a big shots. And, you know, in overtime you give up two easy play like this and you pay for the game. Τον ρωτήσαμε πώς ήρθε αυτή η ήττα. Δεχτήκαμε δύο μεγάλα τρίποντα από Σλούκα και Καλάθη προς το τέλος του παιχνιδιού. Έτσι όπως γύρισε το παιχνίδι μετά στην παράταση, δεν μπορούσαμε να το κερδίσουμε. Are you ready for the tournament, for Eurobasket? What do you think? Well, preparation has been long. We've been working for a month and a half almost. So the legs are still under construction, you know. But today we made one step forward. Yesterday, not very good game against Serbia. Tonight, we play a better game against Greece. What about Greece, the Greek team? What do you think? I love Greece. Great group of guys. It was good to see my old teammates, all of them, and the coaches. And to play here with the Greek fans is always a good atmosphere. Thank you very Thank much. Λοιπόν, bye-bye, Pireo. We love you. Bye. Λοιπόν, ακούσατε στο τέλος. Έστειλε τα φιλιά του στον Ολυμπιακό και στον Πειραιά. Λοιπόν, μας είπε ότι χαίρομαι πάρα πολύ που έπαιξα εδώ με το ελληνικό κοινό. Είδα τους συμπαίκτες μου, προπονητές που γνωρίζω και για την προετοιμασία δουλεύουμε εδώ και ένα μήνα. Πάμε καλά, χτίζουμε ακόμα. Είμαστε σε καλό σημείο. Ήταν η δηλώση του Ντάνιελ Χάκετ και για την Ελλάδα είναι ένα πολύ καλό γκρουπ με πολύ καλούς παίκτες. Βαγγέλη. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή. Απλώς... Φανταστικό παιδί, έτσι. Ψυχάρα. Είμαστε μαζί με τον coach Κουρτόπουλο. Coach, τι κρατάμε από το σημερινό παιχνίδι και τι είναι αυτό που δεν μας άρεσε? Κρατάμε τη διάθεση, το αποτέλεσμα που το χρειαζόμασταν για πολλούς και διάφορους λόγους και την άμυνα, η οποία σε 45 λεπτά δέχτηκε 70 πόντους, αλλά είχαμε ένα κακό τετράλεπτο στο τέλος του τετάρτου δεκαλέπτου, όπου και δεχτήκαμε τους περισσότερους σήμερα. Και ήταν το μόνο αρνητικό στοιχείο στην άμυνα. Όλα τα υπόλοιπα, ό,τι είχαμε ετοιμάσει, πήγε καλά και όσο αφορά τις αλλαγές και όσο αφορά τα pick and roll, νομίζω ήταν ίσως η πιο θετική ημέρα και μάλιστα σε μια ομάδα η οποία διαθέτει πολύ καλούς σούτερ περιφερειακούς. Αυτό είναι το στοιχείο που κρατάμε και πάνω σε αυτό πρέπει να χτίσουμε για την επόμενη μέρα. Υπάρχει κάτι που δεν σας άρεσε? Δεν είναι κάτι που δεν μας άρεσε. Είναι ότι μερικές φορές κάποια πράγματα τα οποία έχουμε δουλέψει και περιμένουμε να δούμε μια ανταπόκριση, το αλλοιώνουμε από μόνοι μας, είτε γιατί έχουμε μια κεκτημένη ταχύτητα και θέλουμε το κάτι παραπάνω και ενθουσιασμό. Και σίγουρα η ομάδα, επειδή έχουν διάφορα κάποια κακά αποτελέσματα και τέλος πάντων κάποιες καταστάσεις, θέλει να βγάλει από πάνω σε αυτό το πράγμα και θέλει με κάποιες ωραίες φάσεις, με κάποιες ωραίες συνεργασίες να το κάνει αυτό. Δεν είναι αρνητικό, δεν το βάζουμε στα αρνητικά. Απλά θέλει λίγο προσοχή γιατί η ομάδα τώρα κτίζεται ακόμη. Πάντως, coach, το πιο βασικό είναι ότι αντέδρασε η ομάδα συγκριτικά με το χθεσινό βράδυ. Βεβαίως, και αυτό είπα και από την αρχή είναι το πιο θετικό στοιχείο. Το περιμέναμε από τα παιδιά. Δεν έχουμε ομάδα με προβληματικά. Έχουμε παιδιά εξαιρετικό χαρακτήρα και μεγάλο ταλέντο. Το θέμα είναι ότι πρέπει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ο καθένας να βάλει τον εαυτό του στο κομμάτι που το αναλογεί και να πάμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι στο τουρνουά, έτσι ώστε τη δεύτερη, πρώτη, δεύτερη αγωνιστική και μετά η ομάδα να φορμαριστεί και να ρολάρει έτσι όπως πρέπει. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.